Γεια σας, είμαστε το Δέλτα 1, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Γαλλισσού και θα σας παρουσιάσουμε μια εργασία που είχαμε κάνει στη γλώσσα και είχαμε δει πώς εξελίχθηκε η γραφή στα παλιά χρόνια. Ο παπυρός είναι ένα εργαλείο που εργαλείο που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να γράφουν πάνω και ήταν από φυτό φτιαγμένο. Οι Κινέζοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν το χαρτί. Τη βίβλος την έγραψε σε γερμανικό χαρτί ο Γουτενβέργιος το 1455 ο Γουτενβέργιος. Λίγο πιο δυνατά, Μαριά. Ναι. Ένα άλλο εργαλείο που μπορούσαν να γράψουν ήταν η περγαμηνή, που ήταν φτιαγμένο από δέρμα ζώου και ονομάστηκε περγαμηνή λόγω του ονόματος της Περγάμου. Ο Λουίς Νίκολας Ρόμπερτ είχε κάνει την πρώτη χαρτομηχανή που κάθε μέρα τυπώνονταν 80 φύλλα. Ναι. Εδώ βλέπετε εικόνες από τα παλιά χρόνια και μερικές τυπογραφίες. Τυχογραφίες, ναι. Εδώ βλέπουμε καλλιτεχνικές μικρογραφίες, φορητές πινακίδες και γραφείς και ζωγραφική με ανεξήλυτα χρώματα. Παρουσιάστηκε τη δική σας αφίσα, να έρθουν και οι υπόλοιποι που μπορούν να διδάξουν. Δεν χωράτε όλοι μαζί, Κατερίνα, όπως είσαι από κάτω. Εδώ κάναμε ένα ομοίωμα σαν το δίσκο του Φεστού και ο δίσκος της Φεστού βρέθηκε 60 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε γράψει μια ιστορία και γράψαμε λέξεις μόνο με τα σύμφωνά τους, όπως ήταν και παλιά. Mm-hmm. Και κάναμε δική μας αλφάβητο και από κάτω την έχουμε μεταφράσει. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά από τις λευκές τίγρες. Μπράβο.